Θανάσης Τρούγος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Λάμπρο, μου σένα και στους ακροατές. Τρία θέματα έχω, ναι. Γιατί αφήνω για Δευτέρα με το καλό τα δύο χρόνια επακριβώς της ρωσικής εισβολής. Mm. Αλλά θεωρώ ότι τα τρία θέματα που θα σου δείξω, όπως πάντα, είναι ενδιαφέροντα και τα παρακολουθείς. Ένα έχει να κάνει με το Global South. Έχω μια δυναμία, όπως ξέρεις, με παγκόσμιο νότο. Τι γίνεται από τις επισκέψεις Blinken σε Βραζιλία, Αργεντινή και τον υψηλό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ινδίας σε στρατιωτικό επίπεδο, mm-hmm. και ήταν και επίσκεψη του Πρωθυπουργού, αλλά εγώ το βλέπω στο επίπεδο Αμερικής της Ινδίας. Mm-hmm. Μετά λίγο με το Κόσοβο, γιατί ξέρεις την αιμονή μου με το θέμα της διακίνησης οπλικών συστημάτων σε διάφορες χώρες, αλλά και παράνομα στο Κόσοβο. Και θα κλείσουμε τα όσα έγιναν χθες στο Σαν Φραντσίσκο, στην μεγάλη εκείνη εκδήλωση των δωρητών για τους δημοκρατικούς, που μίλησε ο Biden και εκτός κειμένου, μαζί με ορισμένα που είπε η κυρία Τράση, πρώην για 50 ημέρες Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, και ποιους κατηγόρησε και για την πτώση της και το τι γίνεται στα Αμερικανο-Βρετανικά. Να ξεκινήσω τώρα με τον Παγκόσμιο Νότο, όπως λες, με τον Global South. Είναι σε επίσκεψη μετά τη σύνοδο του Μονάχου, ο Μπλίνκεν, εξαήμερη. Σε Βραζιλία και Αργεντινή. Δεν είναι τυχαίες χώρες. Είπα όμως κάποια πράγματα τα οποία το ένα από αυτά δεν έχει ξαναλεχθεί. Πρώτα απ' όλα ασχολήθηκε με το θέμα του Μαδούρο. Ασχολήθηκε δηλαδή με αυτά τα οποία γίνονται στα σύνορα Βενεζουέλας-Γουιάνας. Προφανώς στήριξε τη Γουιάνα στην περίπτωση Εσεκίμπο, που μια και υποσχέσει ο Μαδούρο και η Βενεζουέλα απειλούν αυτοί να προσαρτήσουν, να καταλάβουν πρώτα και μετά να προσαρτήσουν την περιοχή αυτή της Δυτικής Γουιάνας και Λατινική Αμερική. Είπε στην προκειμένη περίπτωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Ολλανδία λόγω των αποικιών εκεί που έχει, έχουν πάρει τα μέτρα τους, και ευχαρίστησε τον Λούλα για το γεγονός ότι διευκολύνει το διάλογο, την οποία δεν έχει η Αμερική με τον Μαδούρο, αλλά τον διευκολύνει για τις δύο γειτονικές χώρες. Και έχει μάλιστα συγκεντρώσει και στρατό η Βραζιλία στα σύνορα με την Βενεζουέλα. Συζητήσανε οι Αμερικανοί και οι Βραζιλιάνοι, γιατί δεν είναι τυχαία χώρα η Βραζιλία, στο G20, κυρίως για τα θέματα τα κλιματικά. Συμπληρώνονται, όπως είδα, και 200 χρόνια διπλωματικών σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Βραζιλία, και η Βραζιλία συμμετέχει σε διάφορες αποστολές ειρηνευτικές, όπως για παράδειγμα στην κατατρεγμένη Αϊτή στην Καραϊβική. Και βεβαίως και η στρατιωτική συνεργασία του στην είδα επικεντρωμένη από τα κείμενα που διάβασα, ναι, Λάμπρο, χθες, κυρίως στο θέμα του ναυτικού. Καθαρά δηλαδή επιδιώκουν οι Αμερικανοί την παρουσία του ναυτικού της Βραζιλίας σε ασκήσεις στην περιοχή, από ανθρωπιστικές μέχρι κλιματολογικές καταστροφές και οτιδήποτε άλλο. Ο Λούλα δεν είναι ο πιο φιλικός προς τους Αμερικανούς, πάντως. Όχι, βέβαια, αλλά αυτή με τώρα τελευταία έχει πάρει μια σκληρή θέση, όπως θα το είδες, απέναντι στο Ισραήλ, έτσι. Για το θέμα αυτό, ναι, δεν ξέρω, μπορεί και να μετακινηθεί και η πρεσβεία. Ξέρω εγώ, ή να παραμείνει ή να μετακινηθεί. Υπάρχει ένα θέμα κυρίως με τον Νετανιάχου, όπως έχουν και οι Αμερικανοί με τον Νετανιάχου. Τώρα επίσης είπε ότι η Βραζιλία θα συμμετάσχει, υπό Λούλα, στην peace formula, δηλαδή στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. Θα έχουμε, λέει, παρουσία έντονη μέσα στο καλοκαίρι σε διεθνείς διασκέψεις. Και στο θέμα των ειδικών, θα λέει κανείς, ορυκτών, αυτά τα very special minerals. Κρίσιμα ορυκτά. Κρίσιμα ορυκτά και διάφορα. Ναι. Θα συνεργαστούμε. Και τέλος, υπεγράφει ένα joint action plan, ένα κοινό σχέδιο σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία. Επαναλαμβάνω, με έμφαση κυρίως στις ναυτικές δυνάμεις, οι οποίες βεβαίως είναι σχετικά υπολογίσιμες της Βραζιλίας. Κάποτε θυμάμαι το πυρηνικό πρόγραμμα της Βραζιλίας, το οποίο δεν προχώρησε σε στρατιωτικούς σκοπούς, Λάμπρου. Θυμάμαι, ήταν επικεντρωμένο σε πυρηνικά υποβρύχια. Αλλά δεν προχώρησε, επίσης η Βραζιλία έξω, ήταν δικτακτορίες, χαοτικές καταστάσεις. Τώρα συζητήθηκε και το G20, γιατί πηγαίνει στην Αργεντινή με τον. Να συζητήσει με τον Μελή, με τον νέο πρόεδρο της Αργεντινής. Τόσο βέβαια είναι κατά των Ρώσων, είναι υπέρ των Ουκρανών, και επίκειται και η επίσκεψή του τον άλλο μήνα στο Κίεβο. Λοιπόν, είπε θα συζητήσουν για τα θέματα των G20. Μην ξεχνάμε την προεδρία του G20 σε επίπεδο προέδρων, την έχει η Ιταλία σημείτα. Φέτος τη φιλοξενεί την διάσκεψη η κυρία Μελόνι. Από εκεί και πέρα όμως συζητήσαν σε Υπουργοί Εξωτερικών στη Βραζιλία του G20. Δεν ήταν ο Λαυρόφ. Ο μόνος, ο Κινέζος ήταν. Προφανώς ήταν μόνο ένας αντιπρόσωπος διπλωματικός της Ρωσίας στην Βραζιλία, στην πρωτεύουσα. Συζητήσαν για να κλείσουμε τα Αμερικανο-Βραζιλιανικά, κυρίως τα θέματα ότι η γεωπολιτική θα είναι, θα λέει, σε σαλωτικές αλλαγές, όπως είπε και ο Μπλίνκεν και ο Βραζιλιάνος Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, συζητήσαν θέματα των Χούθης. Θα είναι ένα τα θέματα, λέει, με τις επιθέσεις οι οποίες γίνονται και χθες, όπως ξέρεις, έγιναν νέες επιθέσεις. Οι Βραζιλιάνοι τι θέση έχουν εκεί? Γιατί οι Βραζιλιάνοι έχουν ένα τέτοιο ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν μαζί με την Ευρώπη, κατά κάποιο τρόπο, όχι αυτή την προωθημένη προληπτική δράση εναντίον, αλλά αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά. Αλλά ξέρω, ενώ η Αργεντινή διαφέρει, η Αργεντινή σκέφτεται να στείλει και πλοίο υπό Αμερικανική διοίκηση. Έχει και χάλια οικονομικά η Αργεντινή, αλλά τέλος πάντων. Τα μάζεψε ο Μιλή τα οικονομικά σε πρώτη φάση. Φαίνεται να τα μαζεύει.
Πολύ, πάρα πολύ. Τρελός τα μαζεύει. Τα μαζεύει βεβαίως και αυτό το οποίο είναι και στο θέμα των Χούθης και στα θέματα υποστήριξης του Ισραήλ που το πήγε και όλες επίσκεψη, αλλά και στο θέμα της Ουκρανίας. Μιλήσα για την επιστημιστική ασφάλεια και αυτό που είναι λάμπρο και κλείνω για το Αμερικανό G20 βραζιλιανικά είναι ότι χθες επίσημα ο Μπλίνκεν είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τη διεύρυνση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε περισσότερα από τα 5 μέλη. Και κυρίως από την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, στέλνω το μήνυμα. Λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν επίσημα ότι βλέπουν άλλες 4 χώρες. Προφανώς είμαι σίγουρος, επειδή ήταν στη Βραζιλία, σίγουρα βλέπει η Βραζιλία, την Ινδία, σίγουρα, γιατί βλέπω και τις στρατιωτικές συζητήσεις Αμερικής-Ινδίας. Τώρα ξέρω εγώ καμιά άλλη χώρα της Αφρικής, να σου πω η Νότια Αφρική, να πω η Νιγηρία, η Αφρική είναι η δικιά μου εκτίμηση. Το σίγουρο που βλέπω είναι ότι πρέπει να ανοίξει. Η Ινδία προφανώς είναι, λέει, αυτή μια κατάσταση που έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια και οι Ηνωμένες Πολιτείες το δηλώνουν. Κάτι, βλέπει, και Ευρώπη, βλέπει και Ευρώπη, οι Γερμανοί, τρώγονται. Οι Γερμανοί τρώγονται ή ξέρω εγώ κάποια κοινή, θα λέει κανείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνεις, ενώ επειδή στο G20 είναι οι 20 χώρες, αλλά συμμετέχουν όπως ξέρεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και πάντα θα δεις εκεί τον Σαρλ Μισελ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι εκεί. Άρα, εγώ βλέπω, δική μου εκτίμηση, Ινδία-Βραζιλία να ανοίγει, Ευρωπαϊκή Ένωση που το λες και εσύ με Γερμανία υποστηρίζει. Τώρα, καμιά χώρα της Αφρικής, ναι, αλλά ξέρω εγώ η Νότια Αφρική, η Νιγηρία να ή ξέρω εγώ καμιά ξέρω, πιο. Εξειδικευμένοι και πιο προωθημένοι σε αυτά. Τέλος πάντων, έχουμε στα Βαλκάνια λαμπρού, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκθέσεις και ιδιαίτερα και η έκθεση του Σύπρη στη Σόλνα, στην Στοχόλμη, στη Σουηδία, η οποία λέει αυτή τη στιγμή πώς έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών στα Δυτικά Βαλκάνια, πέραν της κρίσης που πάντα εγκυμονεί στο Κόσοβο και ιδιαίτερα στο Βόρειο Κόσοβο, αλλά ορισμένες χώρες όπως η Σερβία και η Κροατία έχουν αυξήσει πάρα πολύ τους αμυντικούς τους εξοπλισμούς και κυρίως τους προϋπολογισμούς. Μην ξεχνάμε, Λάμπρο, ότι είναι 16 χρόνια αυτές τις μέρες από τότε που μονομερώς ανακήρυξε το Κόσοβο την ανεξαρτησία και βέβαια μιλάμε ας πούμε το 98, έτσι, το πόλεμο στο Κόσοβο τελείωσε όπως είναι γνωστό το 1995-96 ενώ με τις αεροπορικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Τώρα τα ευρύτερα τα προβλήματα, Λάμπρο, είδα το εξής, είναι τεράστιος ο αμυντικός προϋπολογισμός της Σερβίας. Κυρίως αυτή τη στιγμή με υποστήριξη από Μόσχα, από την Λευκορωσία και από την Κίνα. Το 43% των εξοπλισμών Λάμπρο της Σερβίας, σύμφωνα με το ΣΥΠΡΙ, που είναι το κορυφαίο σε παρακολούθηση εξοπλισμών και οπλικών συστημάτων και τι αγοράζει και τι δεν αγοράζει ο ένας και ο άλλος. Χαρακτηριστικά βλέπω από το ΣΥΠΡΙ, στα αγγλικά μεταφράζω, ένα νέο ρωσικό σύστημα ηλεκτρονικού εντοπισμού και αντιμετώπισης drones, γνωστό ως Repelant, το οποίο παρουσίασε προχθές ο ίδιος ο Βούτσιτς. Την τελευταία δεκαετία, λέει, η Σερβία αύξησε τις δαπάνες για την αγορά νέων εξελιγμένων όπλων. Είναι η 37η στον πλανήτη σε παγκόσμιο επίπεδο 193 χωρών σε θέματα αμυντικού προϋπολογισμού και αγορές όπλων 2018-2023. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πολύ οι προμήθειες όπλων της Σερβίας. Λάμπρο, είναι 30% από τη Ρωσία, βλέπω, 43% από την Κίνα και 20% από τη Λευκορωσία του Αλεξάνδρου. 100% ευρασιατική. Ακριβώς. Ακριβώς, σίγουρα. Τώρα, η Κροατία, το Μαυροβούνιο ή κάποιες άλλες χώρες, επειδή θέλουν να φτάσουν το ΑΕΠ το 2% που πει το ΝΑΤΟ, έχουν κάνει υπολογίσιμα, θα λέει κανείς, ανοίγματα εξοπλισμών. Αν τα δεις, σε τι κατάσταση ήταν. Θυμάμαι την Κροατία, η οποία διεκδικούσε να πάρει κάτι πολλαπλούς εκτοξευτές, δεν τους πήρε το 2015. Από εκεί και πέρα πήρε κάποια οπλικά συστήματα από τους Αμερικανούς και τους Γάλλους. Γάλλους κυρίως για μικρά αεροπορικά συστήματα. Βέβαια, λέει, η Κροατία σκοπεύει να φτάσει το 2% συν κάτι με βάση όσα λέει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα και με το ΑΕΠ της Κροατίας. Έτσι, συγκρίνουμε την Κροατία τώρα με ισχυρές χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Επίσης, αυτή η Αλβανία, λέει, έχει επενδύσει στο παρελθόν πολύ λίγα στην άμυνα, αλλά τώρα, λέει, αυτή μπαίνει στον περιφερειακό αγώνα εξοπλισμών. Έχει τελειώσει η περίοδος που η Αλβανία ήταν χαλαρή. 1 δις ευρώ. Θα δοθούν από τον αλβανικό προϋπολογισμό για την αγορά νέων όπλων και τον εξυγχρονισμό υπαρχόντων όπλων που αντέχουν σε εξυγχρονισμό. Η Τουρκία θα τα αναλάβει αυτά όλα. Ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολύ λόγο. Το ποσό αυτό, λέει, ενώ το ποσό του θα δώσει η Αλβανία, θα χρησιμοποιηθεί, παρόλο τις αντιδράσεις που υπάρχουν, ο Μπερίσα και το Δημοκρατικό Κόμμα που χθες είχαν και μεγάλη διαδήλωση στα Τύρανα κατά του Ράμα και του καθεστώτος του Ράμα, δεν διαφωνεί την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού του Αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμμα. Βέβαια, μην ξεχνάμε σε drones, μεγάλο αριθμό, πολλά drones, λέει, από την Τουρκία. Και επίσης, αυτή τη στιγμή, ένα σύστημα, λέει, το οποίο κοστίζει γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ, που θα τον εγκαταστήσουν, δηλαδή, στα ελικόπτερα Black Hawk ή τέτοια. Τώρα, το Κόσοβο, επίσης, κατ' εντολή του ΝΑΤΟ,
σύμφωνα με τα, το Σύπριο έχει, μπαίνει στο, στην κούρσα των εξοπλισμών. Προφανώς αυτοί εκπαιδεύονται από Αμερικανούς, Ολλανδούς, Γερμανούς, Ιταλούς και Ούγγρους, Μαγιάρους, οι δυνάμεις του Κωσόβου, επιπέδου 5.000 ανδρών. Αλλά οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται υπέρμετρα και το γεγονός είναι αυτή τη στιγμή ότι πολύ περισσότερα από τα Σκόπια, τη λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία, βέβαια και κλείνει με τη Βόρεια Μακεδονία και τα Σκόπια, και λέει ότι υπάρχει ένα δεκαετές σχέδιο εξυγχρονισμού της άμυνας με δαπάνες που συμφωνούν και οι Σλάβοι, όπως ξέρεις έχουν και εκλογές οι Σκοπιανοί, ναι, ναι, πολύ σύντομα, ναι, ναι. Ένα δις ευρώ. Στόχος λέει αυτή τη στιγμή των Σκοπίων δεν είναι σαν την Αλβανία, είναι να αντικατασταθούν ό,τι παλιά γιουγκοσλαβικά και σοβιετικά οπλικά συστήματα με νέα συστήματα δυτικής κατασκευής. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τη στρατιωτική παρουσία σε πεδία βολής που υπάρχουν στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα λέει το ΣΥΠΡΙ επίσημα και την αποκαλεί. Είναι λάμπρο ένα θέμα. Διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι. Ότι το ένα δις για τα Σκόπια είναι υπολογίσιμο. Όπως και για την Αλβανία είναι υπολογίσιμο. Και για την Αλβανία είναι υπολογίσιμο, ναι. Αλλά εκεί θα κάνουν δουλειά οι Τούρκοι. Ναι, στα Σκόπια δεν είδα Τούρκους. Στην Αλβανία βλέπω μια ολοκληρωτική παρουσία. Ξέρεις τη βάση της Κουτσόβα που είναι νότιο-ανατολικά αυτή που φτιάχνει το ΝΑΤΟ. Σε αυτή, όπως έχω δει και από έγγραφα εσωτερικά, ότι ο Στόλτεμπεργκ και οι Αμερικανοί καλύπτονται, ή το ΝΑΤΟ και οι Τούρκοι δεν μπλέκονται στη βάση της Κουτσόβα. Δεν ξέρω μετά από χρόνια αν θα έχουν και εκεί αεροπλάνα. Το μπορώ να αποκλείσω. Τούρκοι είναι, χώνονται παντού. Μην ξεχνάμε ότι η Ράμα ήταν στην Τουρκία χθες και προχθές. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και να κλείσω λάμπρο με το θέμα του τι γίνεται με τις περιπτώσεις αυτών που έγιναν με τον Biden. Χθες και προχθές ήταν μια μεγάλη τρίμηρη εκδήλωση νωριτών. Όπως ξέρεις, η Καλιφόρνια είναι μπλε πολιτεία και οι 54 εκλέκτορες, είτε ήταν ο Ομπάμα, είτε ήταν ο Τζίμι Κάρτερ, είτε ήταν οποιοδήποτε πρόεδρος, πάντα ψηφίζουν, δεν παίρνει και το συντηρητικοί, δεν παίρνουν. Οι Ρεπουμπλικανοί. Λοιπόν, όπως ξέρεις τώρα, για λόγους προφανώς, επειδή μιλάμε στους ακροατές και ανοιχτά, αποκάλεσε, βγήκε και αρκετές φορές εκτός κειμένου, έχει αρχίσει να το κάνει πολύ αυτό ο Biden, και αποκάλεσε τον Πούτιν τρελό σομπ. Έτσι, τη γνωστή έκφραση, η οποία δεν θέλω να το δω επειδή είμαστε δημόσια. Καταλαβαίνει, ο κόσμος καταλαβαίνει, είναι έξυπνοι όλοι. Λοιπόν, ο πρόεδρος τον είπε ότι βγαίνω, λέει, τελευταία, λέει, και μου κάνουν σχόλια, λέει, εκτός κειμένου. Όπως το κάνει, λέει, και ο υπουργός των εξωτερικών μου. Εντάξει, άλλωστε είναι και διπλωμάτης χρόνια. Το Κρεμλίνο, βέβαια, ανταπέδωσε και είπε αυτή τη στιγμή ότι πάει να θυμίσει καουμπόι, λέει, του Χόλιγουντ, ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκαλώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν τρελό σομπ. Βέβαια, λέει, είπε ότι πρέπει να ανησυχούμε, λέει, γιατί ο Πούτιν για το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας δεν μπορεί να τον. Είναι υπαρξιακή απειλή. Υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα, λέει. Ναι. Και το κλίμα, έτσι και το κλίμα είναι υπαρξιακή απειλή. Βέβαια, στο παρελθόν, εγώ θυμάμαι ότι έχει κάνει χρήση τέτοιας γλώσσας και ο Biden έχει άλλωστε αποκαλέσει, να θυμάμαι καλά και εγώ, τον Πούτιν, τον έχει πει πως είναι δολοφόνο, πως είναι καθαρό κακοποιό, εγκληματία πολέμου, χασάπι. Αυτά έχω στο μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, και μετά, είναι λέει απαράδεκτο, τα βάλε και με τον Τραμπ, γιατί είπε αυτό ότι έκανε σύγκληση ο Τραμπ αυτά του που έχει τώρα άμεσα προβλήματα. Προχθές 350 εκατομμύρια δολάρια, έτσι, τεράστια πρόστιμα αυτά. Αυτή είναι καθαρά πολιτική δίωξη. Δικαστή τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, μια τάση, σου είπα, εγώ ξέρω, δεν είμαι υποστηρικτή του, αλλά υπάρχει μια τάση, ας πούμε, να τον εξουθενώσουν και τον πύργο Τραμπ και τα λοιπά. Τέτοιο, θα γυρίσει μπούμερα καθ' του δημοκρατικού, αλλά τέλο πάντων. Να συγκρίνει με τον Ναβάλνη, δεν είναι σαφώ άλλο η περίπτωση Ναβάλνη, ακτιβιστή, άνθρωπο ο οποίο πολλά. Έμεισε τον Πούτιν και βεβαίως είναι και βρώμικη ιστορία πώς ακριβώς τον φάγαν. Λάμπρο, κλείνω λέγοντας ότι, γιατί, για να μην, ότι έχουμε και η Τρας, η πρώην 50 ημέρες πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, είπα σημείο ότι υπάρχει σε συνέδριο συντηρητικών, των πολύ συντηρητικών, που ήσαν μέσα και ο Φάραντς, αν θυμάστε, από το κόμμα του Brexit. Παρακολουθώ τώρα από το Heritage Foundation, που είναι γνωστό συντηρητικό think tank. Είπα αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κλίκα, λέει, μέσα στη Μεγάλη Βρετανία επί χρόνια, στην οποία είναι, λέει, μέσα πάμπλουτοι διπλωμάτες, πολλοί, λέει, άνθρωποι των τραπεζών, του τραπεζικού συστήματος και ανώτατη στρατιωτική, αυτό έχει σημασία, οι οποίοι, λέει, δεν βλέπουν καλά τα προγράμματα τα οποία ήθελα να περάσω εγώ, με αποτέλεσμα να με ανέτρεψαν, το φέρνει δηλαδή ότι, και το υποστήριξε και ο Φάραντζ αυτό, ότι έγινε κάποια περίεργα πράγματα και η κλίκα στη Μεγάλη Βρετανία είναι προφανώς αυτή που κυβερνάει τόσα χρόνια, λέει, τώρα δεκαετίες, είπε. Βέβαια, είπε, υποστηρίζει την Ουκρανία. Δεν υπάρχει, λέει, πολιτικός, ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο που να μην υποστηρίζει, λέει, την Ουκρανία, με δεδομένο και τη μεγάλη ουκρανική κοινότητα που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ, λέει, ήμουν εκ των πρώτων, λέει, που μετά τον Τζόνσον στήριξα την Ουκρανία, αλλά κατηγορεί αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν. Ότι φάγανε για ποιο λόγο την Τρας.
την αυτή λέει αυσιμή ότι επειδή πήγα να μειώσω φόρους, επειδή πήγα να κάνω κάποια οικονομικά ανοίγματα, επειδή πήγα λέει, να μειώσω κατά 30% το Υπουργικό Συμβούλιο, σου λέω τώρα τι λέει στο χέρι της. Ήταν εκεί, όπως βλέπω τώρα κάτω-κάτω μια παράγραφο, στα αγγλικά, ότι υπήρχαν κάποια συντηρητικοί. Πέρυσι, μην ξεχνάμε, είχε μιλήσει ο Όρμπαν εκεί. Περιμένουν να πάει ο πρόεδρος της Αργεντινής. Και ίσως να έχει ενδιαφέρον, γιατί ήταν και το θέμα των Falklands Μαλβίνας. Πάντα έχει ενδιαφέρον. Πάντα έχει ενδιαφέρον και τα λοιπά, γιατί το λέω, ας πούμε, είναι ένα θέμα το οποίο στο παρελθόν, από μικρός είχα ασχοληθεί με την περίπτωση του πολέμου. Και δεν με θέλαν, λέγεται, θα ήμουν μια νέα Θάτσερ. Τώρα θα τα λέει αυτά στις συζητήσεις και τις ερωτήσεις μετά. Κλείνω λέγοντας ότι η Σουηδία είναι στην ίδια γραμμή με τη Μεγάλη Βρετανία, ότι βλέπει πόλεμο με τη Ρωσία να έρχεται. Είπα ότι έχει αυξηθεί επικίνδυνα η αρκτική κατασκοπία, κατά τον Υπουργό Άμυνας, δηλαδή από πλευράς Ρώσων. Έχουμε, λέει, ενισχύουμε πάρα πολύ την αεράμυνα, 600 και την ανθυποβρυχιακή μας άμυνα, λέει ο Υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, που είναι και από συντηρητικό κόμμα, και συγχρόνως λέει 633 εκατομμύρια δολάρια θα είναι αυτή τη στιγμή για το υπόλοιπο του 2024 η σουηδική βοήθεια την άμυνα της Ουκρανίας, και ότι πάμε μέχρι τέρμα όλες τις σκανδιναβικές χώρες και οι βαλτικές υπέρ της Ουκρανίας. Πάντως, σημασία έχει, επειδή μίλησε στο συμπόσιο ο Σουηδός Υπουργός, δεν αναφέρθηκε χθες τώρα στους συντηρητικούς στην Αμερική. Είπε αυτή τη στιγμή, επειδή προέρχεται από συντηρητικό κόμμα, τι κάνουν για την Ουκρανία. Αυτά σε γενικές γραμμές, Λαμπρό. Τώρα από Δευτέρα, επειδή είναι ακριβώς Σάββατο τα δύο χρόνια τη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Νομίζω εκεί σε lessons learned και τα λοιπά να επικεντρωθούμε, αλλά θεωρούσα ότι τα σημερινά που είπε. Άλλαξε ο πόλεμος. Ναι, άλλαξε όμως, επειδή ακριβώς είναι τα σημερινά που είπαμε και επειδή είναι και η μόνη εκπομπή που διευρύνει το φάσμα των θεμάτων, νομίζω ότι ο Global South είναι ένα θέμα, αυτό που γίνονται στην Αμερική και βέβαια οι εξοπλισμοί στα Βαλκάνια, έτσι, γιατί για χώρες τύπου Σκοπίων Βόρειας Μακεδονίας ή Αλβανίας ή Μαυροβουνίου ή Κοσόβου είναι υπολογίσιμοι προϋπολογισμοί. Έτσι, δεν αδείς, για αυτούς είναι. Γενικά φορτώνει η κατάσταση και στα Βαλκάνια. Φορτώνει η κατάσταση και εδώ, έτσι, και νομίζω αυτό το συντηρήσουμε, απόψη μου είναι εσύ καθευθύνης και την εκπομπή, το θέμα των εξοπλισμών στα Βαλκάνια, γιατί είναι ένα θέμα που δεν το έχουν πιάσει και όλοι πιάνουν τι γίνεται στο Βόρειο Κόσοβο. Να δούμε όμως τους προϋπολογισμούς που πηγαίνουν, γιατί και η Βουλγαρία αυξάνει και η Ρουμανία και όλοι αυξάνουν. Όλοι ετοιμάζονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, ακόμα μια φορά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Θανάση Δρούγος, εμείς ευχαριστούμε τον Θανάση Δρούγο πολύ.